Καλησπέρα σας. Αγαπητοί μας προσκεκλημένοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρους των διοργανωτών της σημερινής εκδήλωσης, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ελληνική Παραγωγή, Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, την οποία εκπροσωπώ απόψε, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Το κοινό απόψε είναι ποικιλόμορφο και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την παρουσία τους απόψε τους εκπροσώπους των εταιριών που επιχειρούν στη χώρα μας, των συλλογικών φορέων του επιχειρήν, των δημοσίων φορέων, των τραπεζών, των διμερών επιμελητηρίων, των πρεσβειών, καθώς και των διεθνών οργανισμών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρχήν, καθώς η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο δικών της πρωτοβουλειών, αλλά και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της EBRD και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την πολυάριθμη παρουσία φοιτητών σήμερα. Είναι για μας ιδιαίτερα πολύτιμο ακροατήριο. Εκπροσωπούν το αύριο και την ελπίδα. Καθώς επίσης τους καθηγητές και τα μέλη ακαδημαϊκής κοινότητας που συμβολίζουν με την παρουσία τους εδώ την ανάγκη αλλά και την προθυμία να έρθουν πιο κοντά η ελληνική βιομηχανία και το ελληνικό πανεπιστήμιο. Τέλος, ευχαριστούμε θερμά τους ξένους προσκεκλημένους στη σημερινή εκδήλωση. Τον Δρ. Κρίστοφ Ρόζερ, καθηγητή διοίκησης παραγωγής του Πανεπιστημίου της Καρλσρούης, και τον κύριο Κοζιγκού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διευθυντή του Industrial Transformation and Advanced Value Chains της DG Grow. Λίγα λόγια για τη σημερινή εκδήλωση. Εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Ευρωπαϊκή Εβδομάδα της Βιομηχανίας, που έχει καθιερώσει εδώ και χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναδείξει τη σημασία της βιομηχανίας στην Ευρώπη, αλλά και να υποστηρίξει τις προσπάθειές της. Πριν σχεδόν 2 χρόνια, πιστεύοντας ακράδαντα στην ανάγκη η χώρα μας να στρέψει την προσοχή της στην παραγωγή και στη βιομηχανία, προχωρήσαμε στην πρωτοβουλία ίδρυσης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ελληνική Παραγωγή, Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη. Στόχος μας είναι, συνεργαζόμενοι με όλους τους θεσμικούς, τους κοινωνικούς και τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, να αναδείξουμε τη σημασία της βιομηχανίας, να υπογραμμίσουμε τις δυνατότητες αλλά και τα προβλήματά της. Θέλουμε με εκδηλώσεις όπως η σημερινή να φωτίσουμε τις ποικίλες διαστάσεις της βιομηχανίας, να πάρουμε διδάγματα από την ιστορία, αλλά και να δούμε τις προκλήσεις μπροστά μας, τόσο διεθνώς όσο στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Η χώρα μας ακόμα επουλώνει τις πληγές από τη μεγαλύτερη κρίση που έζησε τις τελευταίες δεκαετίες. Πεποίθησή μας είναι ότι ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε παρόμοια δεινά στο μέλλον είναι μια ανταγωνιστική, παραγωγική οικονομία που στέκεται επάξια στο διεθνή ανταγωνισμό, μια οικονομία που καινοτομεί, παράγει και εξάγει. Και θέλουμε να κάνουμε πεποίθηση σε όλους ότι η μεταποίηση δεν είναι μόνο βασική προϋπόθεση για την ευημερία μας, είναι επίσης μια συναρπαστική και γοητευτική δραστηριότητα. Θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσω τους χορηγούς μας. Η στήριξή τους ήταν καθοριστική για να γίνει πραγματικότητα η σημερινή εκδήλωση. Τους αναφέρω ονομαστικά. Όμιλος Ηρακλής, μέλος της Lafarge Holcim, η Ελβά Χαλκόρ, η Αντοπάκ, η Παπαστράτος, Philip Morris International, η Νίμπα Ζήγος. Και τώρα επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω το βασικό μας ομιλητή. Ο καθηγητής κύριος Κρίστοφ Ρόζερ είναι μηχανολόγος, διδάσκει διοίκηση παραγωγής και έχει τεράστια εμπειρία, έχοντας δουλέψει με δεκάδες επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας και σε πολλές διαφορετικές χώρες. Έχει διακριθεί και λάβει πολλές βραβεύσεις για το επαγγελματικό και επιστημονικό του έργο. Τέλος, είναι συγγραφέας του βιβλίου «Faster, Better, Cheaper in the History of Manufacturing, From the Stone Age to Lean Manufacturing and Beyond». Έχει επίσης και λειτουργεί το blog «All About Lean». Λίγο και τα διαδικαστικά τώρα. Στο τέλος της εισαγωγικής διάλεξης θα υπάρχει μια δυνατότητα μερικών σύντομων ερωτήσεων και απαντήσεων. Στη συνέχεια και μετά από ένα μικρό διάλειμμα θα ακολουθήσει συζήτηση για τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής και της ελληνικής βιομηχανίας με τους διακεκριμένους καλεσμένους μας. Professor Dr. Roser, you have the floor.